Σεβασμιότατοι, πανσιολογιώτε εκπρόσωποι του Παναγιωτάτου και του Μακαριωτάτου, σεβαστές γερόντισσες, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί. Βέβαια, εγώ το θέμα αυτό το πήρα ως αγιορείτης και οπωσδήποτε αυτά τα οποία θα πω, τα οποία άπτονται της μονής της δικής μου αλλά και των μονών του Αγίου, οπωσδήποτε επεκτείνονται και σε μόνες εκτός του Αγίου. Διότι δεν έχει σημασία που είναι ένα μοναστήρι. Σημασία έχει ο τρόπος της ζωής σε κάθε μοναστήρι. Ο μοναχός κάνοντας την αποταγή του δεν φεύγει από τον κόσμο γιατί μισεί τον κόσμο, όπως και ελέγχθη βέβαια, αλλά γιατί ελκύεται από τον Χριστό για μια πληρέστερη γνωριμία και ένωση μαζί του. Δεν αρνείται τον κόσμο την κοινωνία, αλλά το κοσμικό φρόνημα. Γι' αυτό εξάλλου επιζητεί την αληθινή Χριστό κοινωνία. Ένα κοινοβιακό μοναστήρι που αποτελεί ανθρώπινη κοινωνία με υλικές και πνευματικές ανάγκες, με σωματική και πνευματική εργασία. Το κοινόβιο στο οποίο δεν κυριαρχεί το ατομικό αλλά το κοινό συμφέρον και ο κοινό σκοπός δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της αληθινής κοινωνίας. Ο τύπος του κοινοβίου που κυριαρχεί σήμερα στο Άγιον Όρος προέρχεται από την στουδιτική παράδοση που έφερε στο Άγιον Όρος ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης ως γνωστόν τον 10ο αιώνα όταν ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη. Στον τύπο αυτό του κοινοβίου συνδυάζονται αρμονικά η ησυχία με την υπακοή. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, αφού έζησε την ησυχαστική ζωή και γεύθηκε τη γλυκύτητα της ερήμου, πέτυχε τη σύζευση της ησυχίας και της υπακοής μέσα στο μεγάλο κοινόβιο της Μεγής της Λαύρας δια των πολλών σωτηρίων όπως αναφέρεται στο βίο του. Σημαντικό παράγοντα για την κατά Θεόν και εύρυθμη λειτουργία ενός αγιορητικού κοινοβίου αλλά και κατ' επέκταση του κάθε κοινοβίου αποτελεί η φιλοξενία των προσκυνητών. Δεν εννοείται μονή δίχως προσκυνητές. Ουσιαστικά τα μοναστικά καθιδρύματα ανήκουν στους προσκυνητές στο λαό του Θεού. Οι συγκεκριμένοι μοναχοί που μένουν σε ένα μοναστήρι είναι οι πρόσκαιροι κήτορες και διαχειριστές του για κάποιο χρονικό διάστημα, οι οποίοι θα παραδώσουν τον χώρο και το πνεύμα της μονής στην επόμενη γενιά των μοναχών ως ιερά παρακαταθήκη, για να μπορέσουν αυτοί να τη συντηρήσουν και να συνεχίζουν την παράδοσή της ώστε να έρχονται και να αναπαύονται οι προσκυνητές. Ο άνθρωπος που επισκέπτεται το Άγιον Όρος εξάλλου δεν ονομάζεται επισκέπτης αλλά προσκυνητής, γιατί κάνει ένα προσκύνημα στο Άγιον Όρος. Μπορεί κάποιος να κάνει ένα ταξίδι αναψυχής ή επαγγελματικής φύσεως, αλλά ο προσκυνητής δεν κάνει ένα απλό ταξίδι. Έρχεται για να προσκυνήσει στο Άγιον Όρος, δηλαδή στον χώρο μιας μονής να υποκληθεί με ευλάβεια και σεβασμό και να σπαστεί τα ιερά λείψανα, τις σαματουργές εικόνες, τα ιερά σεβάσματα του τόπου. Ως προσκυνητές και όχι ως απλούς επισκέπτες υποδέχεται ο πυλωρός, ο υπεύθυνος μοναχός που διακονεί στην πύλη της μονής, αυτούς που εισέρχονται στην πύλη και αφού του δείξουν το διαμονητήριο, το απαραίτητο έγγραφο εισόδου στο Άγιον Όρος, τους εύχεται το καλώς ήρθατε, καλό προσκύνημα. Ενώ ο αρχοντάρης, αφού τους υποδεχθεί στο αρχονταρίκι, στον χώρο της φιλοξενίας τους κερνάει κατά το αγιορητικό τυπικό τσίπορο, λοκούμι και νερό και ακολουθεί ο διάλογος «Η ευχή ευλογείται ο Κύριος». Κατόπιν τους ενημερώνει για το πρόγραμμα της μονής που οφείλουν οι προσκυνητές να ακολουθήσουν, δηλαδή πότε γίνονται οι ακολουθίες, πότε γίνεται η τράπεζα, πότε γίνονται οι εξομολογήσεις και ούτω καθεξής. Στο τέλος τους πηγαίνει στο δωμάτιο που θα μείνουν, εξηγώντας κάποιες λεπτομέρειες για τον χώρο και ευχόμενος και αυτός καλό προσκύνημα. Αυτό είναι περίπου το τυπικό υποδοχής των προσκυνητών σε μια αγιορείτικη μονή, αλλά και σε κάθε μονή, όπως είπα και προηγουμένως. Μπορεί να διαφέρει λίγο από μονή σε μονή, αλλά το ουσιώδες παραμένει το ίδιο. Ο μοναχός στο πρόσωπο του προσκυνητού δεν βλέπει έναν άνθρωπο, βλέπει τον Θεό. Λέει ο Αββάς Απολλός για την υποδοχή των αδελφών. Καθώς έρχονται οι αδελφοί, πρέπει να υποκλινόμαστε με σεβασμό. Την ώρα εκείνη στον Θεό υποκλινόμαστε και όχι σε αυτούς. Γιατί λέει, είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Αναγνωρίζει τον Θεό στο πρόσωπο του συνανθρώπου, γι' αυτό τον διακονεί με χαρά, με προσευχή, με ταπείνωση, με αγάπη. Αυτή η αγάπη είναι ανιδιοτελής, κρύβει μέσα της ένα θυσιαστικό χαρακτήρα. Δεν περιμένει να του δώσει κάτι ο προσκυνητής. Ο προσκυνητής δεν πληρώνει για τη φιλοξενία του.
Ο μοναχός, ο υποτακτικός που διακονεί, δεν πληρώνεται από κανέναν, δεν έχει καμία επαφή με χρήματα. Η φιλοξενία στις μονές του Αγίου Όρους, αλλά και σε κάθε μονή, προσφέρεται δωρεάν, αμυστή, διότι έτσι θέλει η οικοδέσποινα του τόπου, η ηγουμένη του Αγίου Όρους, η κυρία Θεοτόκος, που είναι εξάλλου και η προστάτης και η μητέρα όλων των μοναχών. Μία άλλη φιλοφρόνηση που προσφέρεται στους προσκυνητές στις μονές του Αγίου Όρους είναι η προσκύνηση των Αγίων Λειψάνων και των Θαυματουργών Εικόνων, καθώς και η ξενάγηση στο καθολικό της μονής. Εκεί οι προσκυνητές θα έρθουν σε επαφή με ό,τι πολυτιμότερο φυλάσσεται στη μονή. Διότι δεν υπάρχει τίποτε πολυτιμότερο και σπουδαιότερο επί της γης από τα λείψανα των Αγίων. Αυτός είναι και ο σκοπός της Εκκλησίας, η δημιουργία Αγίων Λειψάνων, η δημιουργία Αγίων. Στα Ιερά Λείψανα των Αγίων βρίσκεται ενικούσα η Θεία Χάρις, η άχτιστη αυτή η ενέργεια, η απόρρια του Θείου είναι. Ο Άγιος αγωνιζόμενος επί της γης των καλών αγώνα, για να επανορθώσει τη σχέση του με τον Θεό, με τον συνάνθρωπο, με όλη τη δημιουργία του Θεού, για να καθαριστεί από τα πάθη και ασκούμενος στην απόκτηση της προσευχής, της αγάπης, της ταπεινώσεως, της εγκρατείας και των λοιπών αρετών, βιώνει την επίσκεψη του Θεού δια της χάριτός του, αλλά και την απουσία του Θεού με τη στέρηση της Ιας Χάριτος στην φαινομενική θεοεγκατάληψη. Με τις συνεχείς επισκέψεις και άρσεις της Χάριτος, ο Άγιος αποκτά δογματική συνείδηση, μεθυλνικιώνεται πνευματικά μέχρι να φτάσει εις άνδρα τέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, όπου θα έχει μόνιμα ενικούσαν την Θεία Χάρη. Αυτή η Χάρις δεν ενίκει μόνο στη ψυχή του Αγίου, αλλά και στο σώμα του, σε όλο το είναι του. Γι' αυτό μετά την κοίμηση του Αγίου τα οστά του καθίστανται Άγια και χαριτόβρητα λείψανα, τεκμήρια αγιότητας, φορείς θαυματουργίας και γιάσεων. Αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί και στην επηγή ζωή είχε νικούσα στο σώμα του την Θείαν Χάρη. Ασπαζόμενος λοιπόν ο προσκυνητής αυτά τα Άγια Λείψανα λαμβάνει τη δωρεά της Θείας Χάριτος. Στο Άγιον Όρος ο προσκυνητής έχει την ευλογία να έρθει σε επαφή με λείψανα πολλών μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας. Στη μονή μας φυλάσσονται πάνω από 200 τεμάχια Αγίων Λειψάνων, όπως οι κάρες των Αγίων Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιακώβου του Πέρσου, Μερκουρίου, Μοδέστου Ιεροσολύμων, Ευδοκίμου του Νεοφανούς, ο δείχτης του δεξιού χεριού του Τιμίου Προδρόμου και μεγάλα τεμάχια λειψάνων του Αποστόλου Ανδρέου, του Αποστόλου Βαρθολομαίου, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, του Αγίου Παντελεήμονος και βέβαια το σημαντικότερο, η Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου. Ένας προσκυνητής που είχε πρόβλημα με τα χέρια του είχαν παραλύσει και δεν μπορούσε να τα κουνήσει. Προσκυνώντας την Αγία Ζώνη στη μονή μας, αμέσως θεραπεύθηκε. Κάποιος άλλος που είχε μεγάλο πρόβλημα με τη μέση του, προσκυνώντας την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, μία από τις 7 θαυματουργές εικόνες που φυλάσσονται στη μονή μας, αισθάνθηκε να το διαπέρνα κάτι σαν ηλεκτρική ενέργεια και θεραπεύτηκε εκείνη τη στιγμή. Πολλοί προσκυνητές στη μονή μας αισθάνονται όταν προσκυνούν τα Άγια Λείψανα μια ευωδία. Αυτή η ευωδία δεν έχει φυσική προέλευση, δεν βάζουμε εμείς δηλαδή αρώματα στα Άγια Λείψανα. Η ευωδία αυτή είναι υπερφυσική, προέρχεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στους προσκυνητές προσφέρεται και ο λόγος. Ο λόγος είναι εκ των ουκάνευ σε ένα κοινόβιο, είτε πρόκειται για λόγο προς τους μοναχούς, είτε για λόγο προς τους προσκυνητές. Συνήθως το διακόνημα του λόγου το έχει υπομειστεί ο γέροντας της μονής, μπορεί όμως κάποιος αδερφός της μονής που το έχει αναθέσει ο γέροντας να ομιλήσει σε συνάξεις με τους προσκυνητές. Η Ορθόδοξη Θεολογία αναγνωρίζει και έχει τον λόγο ως το κυρίως θεραπευτικό μέσο για την επανάκληση της ανθρώπινης φύσεως εις του αρχαίων Γάλλους. Ο θεολογικός λόγος έχει διάφορες βαθμίδες. Ας ορίσουμε κάποιες μορφές θεολογικού λόγου. Αρχικά έχουμε τον κατηχητικό λόγο. Αυτό που μπορεί να προσφέρει ένας μορφωμένος θεολογικά άνθρωπος στους ακροατές του, δίχως να έχει την ανάλογη εμπειρία. Μπορεί όμως και αυτός ο λόγος να ωφελήσει τους ακροατές σύμφωνα με την υπόδειξη του Χριστού, πάντα όσα η ανήπωση ημίν τηρήν τηρείται και πείτε, κατά τα έργα αυτό μη πείτε. Ως δεύτερη βαθμίδα μπορούμε να θεωρήσουμε τον εμπειρικό λόγο, όταν ο λόγος είναι έκφραση και διατύπωση με τον δημιούργημα εκείνου του νου που ενώνεται και κοινωνεί εμπειρικά με τον ανυπόστατο θεολόγο. Ο λόγος αυτόν είναι ζών και ενεργής και τομότερος, υπερπάσα μάχεραν δίστομων και διοικνούμενος άκρημη μερισμού ψυχής και πνεύματος και είναι ικανός να θεραπεύσει και να αναγεννήσει την κοπιώσαν και υπεφορτισμένη καρδίαν των ανθρώπων. Ο εμπειρικός λόγος είναι κυρίως ο πατερικός λόγος
και έχει διαχρονική πνευματική δύναμη και αιώνια ανεκτίμητη αξία. Υπάρχει όμως ακόμη μια ανώτερη βαθμίδα λόγου και είναι αυτή του διακριτικού λόγου. Πρόκειται για τον ιδιαίτερο αποκαλυπτικό λόγο που απευθύνεται προσωπικά στο χριστιανόν από ένα χαρισματούχο γέροντα. Σε αυτόν το διακριτικό διορατικό λόγο αναφέρεται και η περίπτωση στο γεροντικό που κάποιος ζητά με πόνο και επιμονή από τον Αβά Ευφρέπιον, Αβά υπελόγων όπως πώς θα σωθώ. Συνάντησα έναν αγωνιζόμενο λαϊκόν εκτός Αγίου Όρους, ο οποίος μου είπε ότι είχε 3 χρόνια να επισκεφθεί το Αγίον Όρος. Αλλά αυτά τα 3 χρόνια το συντηρούσε πνευματικά ένας λόγος που του είχε πει τότε ένας αγιορείτης μοναχός. Πολλοί είναι αυτοί που ζητούν αυτόν τον διακριτικό λόγο, την αποκάλυψη του Θείου Θελήματος, αλλά ελάχιστοι είναι αυτοί που γνωρίζουν και μπορούν να αποκαλύψουν το Θείο Θέλημα. Μόνο κάποιος που ζει ο ίδιος συνεχώς μέσα στο θέλημα του Θεού μπορεί να αποκαλύψει στον ακροατή του το θέλημα του Θεού για αυτόν προσωπικά. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Θέλει ιδιαίτερο φωτισμό από το Θεό. Πολλές φορές μάλιστα δεν επιτρέπεται από τη χάρη του Θεού να ανακοινωθεί το Θείο Θέλημα στον ακροατή, γιατί δεν θα το τηρήσει, οπότε αυτό θα λειτουργήσει εις πνευματική ζημία του. Μια τέλεια, μια ιδανική κατάσταση στο μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως είναι η προσφορά του διακριτικού λόγου από τον πνευματικό και η ενυπακοή αποδοχή του από τον εξομολογούμενο. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χριστιανών έχουν κάνει την πρώτη τους εξομολόγηση σε ένα μοναστήρι. Μια ανεκτίμητη προσφορά των ιερομονών είναι ότι ο χαριτωμένος χώρος τους με την παρουσία των Αγίων Λειψάνων, όπως είπαμε, και των θαυματουργών εικόνων, με την κατανυχτική θεία λατρεία όπως ελέγχθη, με την παρουσία εναρέτων μοναχών, προσελκύει τους προσκυνητές και εμπνέει μετάνοια στις πονεμένες ψυχές τους από την αμαρτία. Πόσα δάκρυα προσκυνητών έχουν δεχθεί οι πνευματικοί εξομολόγοι των ιερών μονών, πόσοι προσκυνητές έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους εν εταίρα μορφή, ανακαινισμένοι, μεταμορφωμένοι από τη χάρη του Θεού, πόσα διαζύγια αποφεύχθησαν και πόσες διαλυμένες οικογένειες βρήκαν την ποθητή ένωση και θαρπορή της αγάπης με τη συμβολή ενός εναρέτου πνευματικού, πόσοι προσκυνητές δεν βρίσκουν λύσεις στα αδιέξοδα χρόνια προβλήματα που τους μαστίζουν και τους ταλαιπωρούν με την επαφή τους με ένα χαρισματούχο πνευματικό, αλλά αυτό δεν μπορεί να λησμονηθεί και η συμβολή των γεροντισσών και των ευλαβόμενων αζουσών, που και αυτοί με την συμβουλή τους, με τον πνευματικό διάλογο που έχουν, πάρα πολλοί κόσμο βοηθούν, και ιδιαίτερα τα μοναστήρια που είναι εκτός του Αγίου Όρους, που είναι και πιο εύκολη η πρόσβαση και να πάει κανείς κάποιο μοναστήριο, και ιδιαίτερα το γυναικείο φύλο. Ο προσκυνητής που φιλοξενείται σε μια μονή για μία ημέρα ή για περισσότερο, αναγκαστικά θα έρθει σε επαφή με μοναχούς της μονής, θα δει τον κοινοβιακό τρόπο ζωής τους και θα παραδειγματιστεί από αυτόν κατά δύναμη. Ένα κοινόβιον είναι η τέλεια ευαγγελική κοινότητα του Αποστολικού Χορού, των φιλομαρτύρων με των χριστιανών, των καλών αγωνιστών της ευσεβίας, που κύρια μέρημνε είναι το αμέρημνο, το απράγμονος βίου της εχριστός ζωής, όπως σημειώνει ο Σεβαστός Γέροντας Μωυσής σε ένα από τα πρόσφατα βιβλία του. Το κοινόβιον, όπως έλεγε χαρακτηριστικά και ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ, είναι ο επίγειος ουρανός. Το κοινόβιον, αν και φύσταται εντός των ορίων του χρόνου και του χώρου, αν και βρίσκεται στον κόσμο τούτο, δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Στο κοινόβιο, υποτακτικός διακονεί τους αδελφούς σου σαν να διακονεί αυτόν τον ίδιο τον Κύριο. Εργαζόμενος στο αρχονταρίκι, στην τράπεζα και αλλού, με πνεύμα φιλαδελφίας και αγάπης, εκπληρώνοντας την εντολή του πνευματικού του πατρός, υποτάσσει όχι εξωτερικός, αλλά εσωτερικός στο φρόνημά του, στο φρόνημα του γέροντός του. Και δια του μυστηρίου της υπακουής και της προσευχής, αποκρούει κάθε εμπαθή κίνηση της ψυχής. Με την άσκηση των διακονημάτων εφαρμόζεται στο κοινόβιο το Κυριακόν Λόγιον. Όσοι αν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστε ημών διάκονος. Και όσοι αν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών δούλος. Ως προϊός του ανθρώπου, ούκ ήρθε διακονηθήν, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Η βασιλεία του Χριστού, όπως έλεγε ο μακάριος γέροντας Σοφρόνιος, μοιάζει με μίαν ανεστραμμένη πυραμίδα. Ο μεγαλύτερος υπηρετεί τον μικρότερον, ο ισχυρότερος ταπεινώνεται μπροστά στον αδύνατο. Το κοινόβιο μπορεί να γίνει το πρότυπο για την κοινωνία. Το κοινόβιο συνιστά το ιδεώδες της κοινωνικής ζωής της Ορθοδοξίας. Ολόκληρη η κοινωνία των πιστών είναι μια εκκλησία κοινοβιακή. Και το μοναστικό κοινόβιο αποτελεί τη συνεπέστερη προσπάθεια ιστορικής πραγματώσεώς της.
Γι' αυτό οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες έγιναν ηχτύτορες, οι δωρητές και οι ευεργέτες των ιερομονών του Αγίου Όρους και αλλού, διότι γνώριζαν την ωφέλη που θα προκύψει μέσα στην κοινωνία από τη δημιουργία ενός μοναστηριού. Η πνευματική ζήμη που προσφέρεται στην κοινωνία από ένα κοινόβιο έχει την ικανότητα να ζυμώσει προς το αγαθότερο όλη την κοινωνία. Είναι δυνατόν αυτός που έχει λάβει εντολή από τον Χριστό να αγαπά τους εχθρούς του, να βλάψει την κοινωνία? Είναι δυνατόν αυτός που έχει λάβει την εντολή να γίνει Άγιος, να γίνει θεούμενος πολίτης της ουρανίου πολιτείας και να μην είναι συγχρόνως καλός και αγαθός πολίτης της επικής πολιτείας? Το χωρίον του Αγίου Άνω του Συνοήτου που το ακούσαμε και προηγουμένως, φως μοναχής άγγελη, φως δε πάντων ανθρώπων μοναχική πολιτεία, δεν φανερώνει υπερηφάνεια, αλλά το υψηλό μέγεθος αποστολής του μοναχισμού. Ο μοναχισμός είναι ένα εργαστήριο αναρετής και αγιότητος. Ο αληθινός μοναχός, τόνιζε ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Ο μοναχός είναι ο νηπτικός, ο εργάτης της νοεράς εργασίας που έρχεται σε αυτόν, που βρίσκει τον αληθινό εαυτό του μέσα στην καρδιά του και κατόπιν τον Θεό πάλι μέσα στην καρδιά του. Πραγματικός μοναχός είναι αυτός που έχει την αδιάλειπτη ευχή μέσα στην καρδιά του. Και η προσευχή αυτή δεν γίνεται μόνο για τον εαυτό του, γίνεται για όλο τον κόσμο, για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Υπάρχουν μοναχοί σήμερα στο Άγιον Όρος που έχουν λησμονήσει τον εαυτό τους, δεν προσεύχονται για τον εαυτό τους, προσεύχονται ακατάπαυστα ώρες ολόκληρες για τον κόσμο. Αυτή είναι η ουσιαστική προσφορά του μοναχισμού, η προσευχή υπέρ της σωτηρίας του κόσμου. Ο προσκυνητής που θα έρθει σε επαφή με αυτούς τους μοναχούς, ακόμη και αν δεν μιλήσει μαζί τους, θα ωφεληθεί από την παρουσία τους, έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης. Αυτός που έχει αποκτήσει την αδιάλεπτη προσευχή, ακόμη και η αναπνοή του ωφελεί. Στο γεροντικό αναφέρεται για τρεις αδελφούς που είχαν συνήθεια να επισκέπτονται τον Μέγα Αντώνιο και να τον ρωτούν για τα πνευματικά ζητήματα που τους απασχολούσαν. Ο ένας από αυτούς ήταν πάντοτε σιωπηλός, ποτέ δεν ρωτούσε κάτι τον Αβά Αντώνιο. Ο δε Αβάς Αντώνιος ρώτησε σε κάποια στιγμή αυτών των αδελφών: «Τόσα χρόνια έρχεσαι εδώ, γιατί δεν με ρωτάς κάτι?» Και ο αδελφός του απήντησε: «Αρκεί μη μόνον του βλέπεις, σε πάτερ». Δηλαδή η πνευματική ωφέλεια δεν προκύπτει μόνο με τον λόγο. Η ιεραποστολή με την έννοια της μετάδοσης της Θείας Χάριτος δεν γίνεται μόνο με τον λόγο. Η όλη πνευματική παρουσία του αγωνιζομένου ασκητού ωφελεί αυτόν που το βλέπει. Ο προσκυνητής που οφείλει να ακολουθήσει το πρόγραμμα της μονής σίγουρα θα παρακολουθήσει τις ιερές ακολουθίες. Η Θεία Λατρεία είναι μια ένεως λατρευτική σύναξη σύμφωνα με το πρότυπο της αηδίου δοξολογίας των Αγγέλων. Εντός του καθολικού μιας αγιορείτικης μονής μπορεί ο προσκυνητής να συμμετάσχει στη λογική και νοερά λατρεία, η οποία προσφερόταν κατά παύσος από τους προγενεστέρους και συνεχίζει να προσφέρεται με τον ίδιο τρόπο, λατρεύοντας τον Θεό εν ένα στόματι και μια καρδία. Η λατρεία του Θεού δεν είναι έργο ανθρώπων γνωστών. Είναι ένα μυστήριο που υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική. Η Θεία Λατρεία είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εντός της Εκκλησίας. Η Θεία Λατρεία γίνεται συμπάση της Αγίας. Δεν είναι παρόντες οι μοναχοί, οι κληρικοί και οι προσκυνητές, αλλά και οι Άγιοι, οι Άγγελοι, η Παναγία, ο Χριστός μας. Ένα παιδάκι ηλικίας 4 ετών πριν μερικά χρόνια, στο καθολικό της μονής μας, έβλεπε μέσα στο ιεροβήμα πλήθος αγγέλων, που δεν ήταν βέβαια ορατοί στους πολλούς, ήταν όμως παρόντες. Τι μεγάλα μυστήρια συντελούνται άραγε κατά τη διάρκεια μιας ακολουθίας? Πόσοι δεν μπήκαν μέσα σε έναν ιερό ναό σκοτισμένοι, με ταραχή και αγωνία, με αισθήματα απελπισίας και απογνώσεως, και βγήκαν φωτισμένοι, ειρηνικοί και χαρούμενοι? Σε αυτήν τη σύντομη εισήγησή μας αναφερθήκαμε στην επίδραση των μονών στους προσκυνητές, γιατί εκεί ζούμε, γιατί η μονή μας βρίσκεται στο Άγιον Όρος, όμως νομίζω ότι κατά αναλογία το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις ιερές μονές της Ορθοδοξίας και εντός Ελλάδος αλλά και εκτός Ελλάδος. Στην Αμερική, 19 μονές που έχει ιδρύσει ο γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεήτης δεν κατακλείζονται από προσκυνητές? Μήπως πηγαίνουν για φαγητόν εκεί? Δεν είναι ο λόγος ότι οφειλούνται πνευματικά γι' αυτό και επισκέπτονται τις μονές χωρίς να υπολογίζουν κόπους και έξοδα? Μάλιστα γίνονται και ειδικές πτήσεις από Νέα Νιόρκη για Αριζόνα, γιατί εκεί στην Ιεραμονή του Αγίου Αντωνίου έχει την έδρα του γέροντας Εφραίμ. Απλά και μόνο για να πάνε να ακούσουν δύο λόγια από τον χαρισματούχον αυτογέροντα, για να μείνουν για λίγη ώρα στη χαριτωμένη μονή του.
Αυτό το πράγμα φανερώνει ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, παρόλο την έκπτωσή του από κάθε ηθική και πνευματική αξία, αναζητεί, ελπίζει, ψάχνει κάτι να βρει, ως αποκούμπι, στρέφει τα μάτια του προς τον μοναχισμό και το Άγιον Όρος. Και πρέπει να σας πω ότι και στο Άγιον Όρος φέτος, παρόλη την οικονομική κρίση, ήρθαν πάρα πολλοί προσκυνητές, περισσότεροι από πέρσι και από πρόπερσι. Τα μοναστικά καθιδρύματα είναι ιατρία πνευματικά. Αποτελούν οάσεις στη σύγχρονο έρημο της αθείας, του αποπροσανατολισμού, του παραλογισμού. Οι ιερές μονές είναι οι δείχτες που δείχνουν τον ουρανό, που διασφαλίζουν την πορεία μας προς τον Πατέρα. Ο μακάριος γέροντας Παΐσιος έλεγε πως αν ο κόσμος επισκεπτόταν περισσότερο τα μοναστήρια και είχαν πνευματικές σχέσεις με μοναχούς, θα έκλειναν πάρα πολλά ψυχιατρία. Σε ένα μοναστήρι κατεργάζεται ο αγιασμός του μοναχού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ή υψηλότερη κατάσταση από αυτήν της αγιότητος. Αυτήν την αγιότητα έχει ανάγκη σήμερα η ανθρωπότητα και αυτήν μπορεί να βρει στις ιερές μονές. Ευχαριστούμε τον βατοπεδινό ηγούμενο Αρχιμανδρίτη Εφραίμ για την εμπεριστατωμένη του εισήγηση. Μας είπε, σημείωσα, τον συνδυασμό ησυχίας και υπακοής σε ένα κοινόβιο από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Ότι η φιλοξενία είναι μία από τις αρετές του μοναχού. Αν ο κάθε άνθρωπος δεν είναι ιδιοκτήτης στη γη αλλά διαχειριστής, πολλό μάλλον είναι ο μοναχός. Είναι γνωστή η ρίση που έγραφε ο μοναχός στο κελί του: σήμερον εμού, αύριον εταίρου, ουδέποτε ουδενός. Μίλησε ο γέροντας για προσκυνητές και όχι για επισκέπτες, για το τυπικό της υποδοχής, για την παντοτινή δωρεάν φιλοξενία, για άμυστους μοναχούς αλλά όχι μουσιοφύλακες όπως τους θέλουν ορισμένοι, γιατί τα μοναστήρια δεν είναι μουσεία, για ξενάγηση όχι από ξεναγούς των τουριστικών επαγγελμάτων, αλλά μιας εισόδου στο πνευματικό μέρος του τρόπου της ζωής στο μοναστήρι, την προσκύνηση των χαριτοβρήτων λειψάνων, των θαυματουργών εικόνων, την ευωδία των λειψάνων, τη θαυματουργία τους, για... Ενδιαφέρον σημείο ήταν ότι ο λόγος χαρακτηρίζεται θεραπευτικός, κατηχητικός, πατερικός, εμπειρικός, αποκαλυπτικός, διακριτικός, διορατικός. Για τα θαύματα της διακριτικής εξομολογήσεως και από τις δύο πλευρές, για το ότι ήξεραν τι έκαναν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες να κτίζουν, να γίνονται κτήτορες μονών για να ωφελείται ο λαός, ο πιστός, ότι η πιο ουσιαστική προσφορά του μοναχού είναι η προσευχή, ότι η ιεραποστολή δεν είναι μόνο με λόγο, η παρουσία, η θαυμαστή του γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου στην Αμερική και οι χιλιάδες προσκυνητές του Αγίου Όρους και τις ημερομηνίες που μας είπε ο γέροντας στη Μονή Βατοπεδίου, αλλά και σε όλο το Άγιον Όρος, όπου αποτελεί ένα πανορθόδοξο προσκύνημα, ένα ευώδες περιβόλι της Παναγίας. Γέροντα, μπορώ να πω κάτι το οποίο... Παρακαλώ. Το πόσο αναγκαίνει η φιλοξενία, σας λέω το εξής, που συνέβη στο Άγιον Όρος. Πριν μερικά χρόνια, πριν περίπου 25 έως 30 χρόνια, ένα μοναστήρι, να μην πω ποιο μοναστήρι του Άγιον Όρους, επίεζαν οι πατέρες των γέροντων, επειδή διάβαζαν περί νοεράς προσευχής, περί εσωτερικής εργασίας, να μην δέχονται προσκυνητές καθόλου. Και έκλεισαν την πόρτα και δέχονται με τα πολύ σφιδούς προσκυνητές. Το τι είπε το μοναστήρι, όλα τα δέντρα και ο κήπος εξηράθηκαν τελείως. Τελείως. Από αυτό το πράγμα. Ναι, είναι αξιοσημείωτο. Τώρα θα ακούσουμε την γερόντισσα Θεοξένη της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής από τα Χανιά της Κρήτης, της οποίας το θέμα είναι ο λόγος του Αββά Ισακ, νομίζω, μοναχός εστίν,
ο πάντων χωριστής και πάση συνειρμοσμένος. Φαίνεται αντιφατικό, αλλά έχει ένα βαθύ νόημα και ένα σύνδεσμο και γι' αυτό ακριβώς θα μας εξηγήσει. Γερόντσο, έχετε το λόγο. Ευλογιότατε εκπρόσωπε του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, πανοσολογιότατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αθηνών, Αρχιεπισκόπου Αθηνών, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, θέλω ιδιαιτέρως ευσεβάστος να σας ευχαριστήσω, Άγιε Δέσεις, διότι μας στείλατε την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχουμε σε αυτή τη μοναστική ημερίδα και ήρθαμε με πολύ χαρά, όχι γιατί πιστεύω ότι έχω κάτι να δώσω στους άλλους, αλλά γιατί αισθάνομαι ότι στις συνάξεις αυτές τις μοναστικές πάντοτε γυρίζουμε ωφελημένες στο μοναστήρι μας. Θέλω επίσης να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω την σεβαστή και αγαπητή μου γερόντισσα Ξένη και την χαριτωμένη αδελφότητα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ιδιαίτερα σας ευχαριστώ γερόντισσα και για την τιμή, την πρόσκληση, την αγάπη και σας εύχομαι έτσι πάντοτε θεοπρεπώς να συνεχίζετε την πορεία της μονής σας. Κλίση της μοναστικής μας ζωής είναι η μαρτυρία της μέλουσας βασιλείας. Καλούμαστε να ζούμε τη μοναστική ζωή καθημερινά σε μια εσχατολογική προοπτική. Να ζούμε τη μυστική αποκάλυψη της μεταμορφώσεως, την πρόγευση της αιώνιας ζωής, η ασκητική και νηπτική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας είναι συνεχής κλίση και πορεία προς την αγιότητα που μπορεί με τη χάρη του Θεού να συντελεί στη θέωση του ανθρώπου αλλά και στη σωτηρία ολόκληρης της κτήσης. Στα κείμενα των πατέρων διαβάζουμε ότι μοναχός εστί ο πάντων χωριστής και πάση συνειρμοσμένος. Δηλαδή ο μοναχός είναι ένας άνθρωπος που έχει διαλέξει να ζει σε εσωτερική μόνωση. Να είναι όπως έλεγε ο Σιμεών ο Ευλαβής εν το μοναστηρίο ωσών και μειών και μη φαινόμενος, με εκούσια και ελεύθερη άρνηση οποιουδήποτε δικού του θελήματος. Στόχος της ζωής του είναι η ένωση με τον Χριστό, η θέωση, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο προστάτης αυτού του ιερού συχαστηρίου, στο λόγο του υπέρ των ιερός συχαζόντων. «Δι ζητήν ημάς Θεόν ζώντα και Θεόν όντως μεθεκτών, ου μετέχοντες έκαστος οικείωσε αυτού κατά την της μεθέξεως αναλογίαν όντως και ζώντες και ένθεοι εσώμεθα». Λέει δηλαδή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι είναι ανάγκη να αναζητούμε τον ζώντα Θεό που είναι δικός μας και στον οποίο αφιερώσαμε τη ζωή μας και η αφιέρωση αυτή έγινε για να μετέχουμε ο καθένας από μας με τη χάρη του Θεού και ανάλογα και με τον προσωπικό αγώνα και τη θυσία στην ένθεη κατάσταση των Αγίων. Και τότε θα ζούμε πραγματικά, θα είμαστε ζωντανοί, γιατί ο Χριστός είναι η χώρα των ζώντων. Και τα μοναστήρια μας θα μεταδίδουν τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, που εκφράζεται με την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία των Αγίων. Απαραίτητη προϋπόθεση της Θεία Χάριτη Κοινωνίας με τον Ζώντα Θεόν είναι η νέκρωση των παθών και η απαλλαγή από τους περισπασμούς του κόσμου και τα εμπαθή νοήματα, αλλά και από τις επιθυμίες και τα θελήματά μας. Ο Άγιος Ισαάκος Ήρος παρακινεί, προσπάθησε να λυτρωθεί εκ παντός εξωτερικού δεσμού και τότε δύνασε να συνδεθείς δια της καρδίας σου μετά του Θεού. Μακάριος είναι εκείνος ότις καταγίνεται αείποτε εις την μελέτη του Θεού και περιφρονεί σας πάντα τα του κόσμου αφιερωθεί όλος εις Αυτόν. Αυτός αισθάνεται εις την ψυχήν αυτού την δόξα του μέλλοντος αιώνος.
και παρακαλεί ο Άγιος Ισαάκος Ήρος, «Κύριε, αξίωσόν με να μένω εν αληθεία νεκρός εκ της συναναστροφής του αιώνος τούτου και να μισήσω τη ζωή μου χάριν τη ζωή εκείνης ή της ευρίσκεται παρασύ». Αυτός όμως ο ίδιος άνθρωπος που αγωνίζεται για τη φύλαξη του νου, την εσωτερική του κάθαρση και την απομάκρυνση από τη ματαιότητα του κόσμου, συγχρόνως καλείται να βιώνει την οδύνη του κόσμου, κατανοώντας την πανανθρώπινη αμαρτία και προσευχόμενος για όλους. Αυτή τη φαινομενική αντίθεση εκφράζει ο Άγιος Ισαάκος Ήρος όταν λέει ότι ο μοναχός πρέπει να είναι φίλος με κάθε άνθρωπο και μονήρη στη σκέψη του. Να συμπάσχει με την κακοπάθεια του καθενός και σωματικά να απομακρύνεται από όλους. Ο Άγιος τον ίδιο λόγο του που απευθύνεται κυρίως σε μοναχούς υπογραμμίζει την αρετή της Φιλαδελφίας και της ελεημοσύνης αναφέροντας ως της ήθελεν ακούσει ή ήδη «Τινά αδελφόν λυπούμενο και συλληπείται και συμπάσχει και καίει την καρδία αυτού με ταυτού, ούτως τη αληθεία υπάρχει ελεήμων». Όμοια και όσιος Νείλος μακαρίζει το μοναχό ο οποίος λογίζεται την προκοπή και τη σωτηρία πάντων ως ιδίαν προκοπή και σωτηρία. Αλλά και στο γεροντικό ο Αββάς Ιωσήφ υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να είσαι μοναχός εάν μη γένει ο σπύρ φλογιζόμενος όλος, δηλαδή με τα λόγια του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, αν δεν έχεις την καρδιά και ομένη υπερπάσεις της κτήσεως. Όταν ο Θεός ζει στην ψυχή του αυτή τετρωμένη από την αγάπη του, αρχίζει να βιώνει τη θλίψη για την πανανθρώπινη αμαρτία, ποθώντας τη σωτηρία πάντων. Σε αυτό το στάδιο της πνευματικής πορείας, ο άνθρωπος αποκτά συνείδηση του μεγέθους της προσωπικής του ευθύνης και αντιλαμβάνεται ότι είναι υπεύθυνος, διότι δεν εξαγίασε τον εαυτό του, υπερβαίνοντας τα πάθη που ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, ο γέροντας Ιλουανός του Έσεξ έλεγε ότι παλέωμεν δια την Ανάσταση την προσωπική και παντός άλλου συνανθρώπου. Την πνευματική αυτή κατάσταση καλούμαστε να ζήσουμε σε καθημερινή βάση όλοι εμείς οντολογικά και όχι ψυχολογικά. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ασφαλιστικές δικλίδες για τη συνεχή βίωση και επανέβρεση των χαρισμάτων του Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Ενώ συγχρόνως καλούμαστε κάθε στιγμή να κατανοούμε την αδυναμία και την πτώση του αδελφού, τον οποίο βλέπουμε στο πρόσωπο των συμμοναστών μας, αλλά και στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου απανταχού της γης. Πόσες φορές η αδυναμία του πλησίον μας δεν γίνεται αιτία θλίψεως ή κοπόσεως? Τότε χρειάζεται να αυξάνουμε την πνευματική αντοχή και την προσευχή και συγχρόνως να πλησιάζουμε τον αδελφό με πολύ βαθιά κατανόηση και αγάπη, ζητώντας το έλεος του Θεού. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος θεραπείας των ψυχών μέσα στις μοναστικές μας κοινότητες και η οδός για την ουσιαστική βίωση της μοναστικής μας κλίσεως. Είναι αυτό που λέγαμε, σεβασμιότατοι και σεβαστοί πατέρες και σεβαστές γερόντισες και αδελφές, προηγουμένως στη συζήτηση, με ποιο τρόπο δηλαδή να γίνεται η θεραπεία των ψυχών, πώς θα μπορούσε να γίνεται αλλιώς παρά μόνο εάν υπάρχει τρόπος να κατανοούμε το γιατί ο κάθε ένας αδελφός ή αδελφή μας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, να μην μπορεί να συνακολουθεί αρμονικά μέσα στην αδελφότητα. Και τότε καλούμαστε όλοι να αγαπήσουμε τον αδελφό και την αδελφή με μητρικά αισθήματα. Και η μακαριστή γερόντισσα Θεοσέμνη, η αείμνηστη γερόντισσα της Μονής μας, έλεγε ότι η μητέρα στο μοναστήρι δεν πρέπει να είναι μόνο η γερόντισσα, ή μάλλον λέει η γερόντισσα να είναι η μητέρα και όλοι οι άλλοι να μαθαίνουν από αυτήν να αγαπούν η μία την άλλη με μητρικά αισθήματα. Μας έλεγε να αγαπούμε με μητρικά, όχι με αδελφικά.
Μόνο, λέει, αν αισθανθείς ότι είναι τόσο δικό σου σαν παιδί σου άλλος, θα τον κατανοήσεις και θα τον συγχωρέσεις και τότε αυτός θα ορθωθεί. Οι Άγιοι δεν έμεναν ποτέ ασυγκίνητοι μπροστά στον ανθρώπινο πόνο, όπου και αν αυτό συνέβαινε. Ο γέροντας Οφρόνιος, αναφερόμενος στις οδύνες του κόσμου κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε πει «Εθρύνουν δια τους ανθρώπους τους μη γνωρίζοντας τον Χριστό και έχει ον πικρά δάκρυα δι' όλον τον κόσμο». Χαρακτηριστικό είναι και το περιστατικό με τον γέροντα Πορφύριο, την εποχή που γίνονταν τα τραγικά γεγονότα στην Τιμισοάρα, στη Ρουμανία. Μας είχε διηγηθεί τότε, το 1989, ο καθηγητής καρδιολογίας, ο Γιώργος ο Παπαζάχος, που ήταν προσωπικός γιατρός του γέροντος Πορφυρίου, ότι τον είχαν ειδοποιήσει μια νύχτα ότι ο γέροντος αρρώστησε πολύ βαριά και του ζητούσαν επιγόντως να πάει να τον επισκεφτεί. Και εκείνος έκλεισε το βράδυ, λέει, βιαστικά το ιατρείο του και πήγε μέσα στη νύχτα στον οροπό να βρει το γέροντα και τον βρήκε να κλαίει και να είναι αναστατωμένος και διέγνωσε αμέσως ένα πολύ σοβαρό ισχυμικό επεισόδιο και του είπε «Γέροντα, ξαπλώστε, ηρεμήστε, παίζετε να κοιμηθείτε, τι πάθετε, για ποιον στεναχωριέστε, θα πεθάνετε απόψε αν δεν ηρεμήσετε». Και του λέει «Πώς να ηρεμήσω, βρε Γιωργάκη», του είπε, «που τα παιδιά τα σκοτώνουνε». «Πού, Γέροντα, ποια παιδιά σκοτώνουνε?» «Στη Ρουμανία, βρε, εκεί στην πλατεία μέσα τα σκοτώνουνε τα παιδιά». Ακόμη δεν είχαν περάσει αυτά στα δελτία και κανείς δεν ήξερε τίποτα. Και όσοι ως γέροντος με το χάρισμα που του είχε δώσει ο Θεός έβλεπε τους επαναστατημένους νέους ενάντια στο πολιταρχικό καθεστώς και υπέφερε που τους τραυμάτιζαν οι καθεστωτικές δυνάμεις. Σε κάθε εποχή ο Θεός στέλνει τους Αγίους Του για να καλούν τον κάθε άνθρωπο και όλη την κτήση στη σωτηρία. Έχουμε αμέτρητα παραδείγματα ανθρώπων που αρνήθηκαν τη λογική του κόσμου, καθάρθηκαν από τα πάθη με την υπτική ζωή και δια της νοεράς προσευχής ευεργέτησαν τον κόσμο, συμμετέχοντας στον πόνο για την πανανθρώπινη αμαρτία. Δι' αυτής της οδού εισήλθαν στην όντω ζωή και βίωσαν τη φανέρωση του ακτίστου φωτός. Οι Άγιες αυτές μορφές πορεύτηκαν με θαυμαστό τρόπο τη χαρισματική οδό της ησυχαστικής ζωής για την απόκτηση της μυστικής εμπειρίας της θεώσεως, μέσα σε ποικίλες, συχνά αντίξωες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες, σε ερημικούς και πολυάνθρωπους τόπους και εντάχθηκαν στην αέναη χωρία των νηπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Η ζωή και το παράδειγμα των Αγίων ακτινοβολεί και μεταμορφώνει ανθρώπους και τόπους. Στη Νότια Κρήτη, κοντά στο Αγιοφάραγκο, ένα τόπο με μακραίωνη ασκητική παράδοση, βρίσκεται ένα χωριό με το όνομα Αγιούς. Ξέρετε από πού είναι αυτό το, τι σημαίνει αυτό το όνομα? Δηλώνει την επωνυμία στους Αγίους. Εκεί δίπλα οι ασκητές που ζήσαν στο Αγιοφάραγκο κατάφεραν με την προσευχή και την ύψη, αλλά και με τη συμπόνια για τους ανθρώπους, γιατί πόσες χιλιάδες άνθρωποι δεν εξομολογήθηκαν και δεν βρήκαν παρηγορία και θεραπεία. Υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι ήταν διορατικοί και θεραπευτικοί. Και το κοντινό χωριό που είχε με τη χάρη του Θεού εισπράξει αυτά τα ευεργετήματα έζησε με τόσο αγιαστικό τρόπο. Δηλαδή άνθρωποι έγαμοι στα χωριά τους, φτωχοί, γεωργοί άνθρωποι, που το χωριό τους πήρε το όνομα Αγίους. Έγιναν Άγιοι δηλαδή, οι άνθρωποι, οι λαϊκοί. Και ο κόσμος γύρω είπε στους Αγίους. Και έχει μείνει μέχρι σήμερα η απονημία αυτή. Έργο της μοναστικής πολιτείας είναι η ακρεφνή στήριση και συνέχιση της ασκητικής παραδόσεως και της νηπτικής εμπειρίας της Εκκλησίας. Ο Θεοφόρος μοναχός, ζώντας έξω από τον κόσμο και το πνεύμα του κόσμου, μεταδίδει στο πλήρωμα της Εκκλησίας μεταφυσική πίστη, δύναμη και ελπίδα και αγωνιστικότητα και χαρά, μάλιστα σήμερα σε μια εποχή τραγικών αδιεξόδων και πλήρους απαξίωσης του ανθρώπινου προσώπου. Αυτό πραγματώθηκε με θαυμαστό τρόπο στη ζωή και του σύγχρονου γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Όσοι ως γέροντας, υπερβαίνοντας τα καθιερωμένα σχήματα και κάθε μορφή στήρας τυπολατρείας, δεν ακούστηκε ποτέ να κάνει ευσεβιστικά κηρύγματα, ούτε να αφορίζει κοινωνικά ή και φιλοσοφικά συστήματα.
με απλότητα και ταπείνωση. Αγάπησε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, χωρίς να διακρίνει σε δικαίους και αμαρτωλούς. Απέκτησε βαθιά γνώστη της ανθρώπινης ψυχής και με το χάρισμα που του έδωσε ο Θεός, έγινε θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Στον Άγιο Γεράσιμο, στην Πολυκλινική, όπου βρέθηκε ύστερα από την ακούσια αποχώρησή του από το Άγιον Όρος λόγω σοβαρής ασθενείας, τον πλησίαζαν πολλοί άνθρωποι, άνθρωποι πονεμένοι, τσακισμένες ψυχές, όπως ο ίδιος λέει, που πήγαιναν εκεί για να χύσουν το δάκρυ της ψυχής τους. Μέσα από την προσευχή, ο Άγιος Γέροντας με τη χάρη του Θεού ένιωθε ενωμένος με όλους τους ανθρώπους. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι προσευχή είναι να πλησιάζεις το κάθε πλάσμα του Θεού με αγάπη, να κινείσαι μέσα στην αγάπη, τα πάντα να κάνεις με την αγάπη. Μας συμβούλευε να προσευχόμαστε για την Εκκλησία, για τον κόσμο, για όλους. Να έχουμε λαχτάρα να αγιαστεί ο κόσμος, να γίνουν όλοι του Χριστού. Να νιώθουμε τον πλησίο μας σαν τον εαυτό μας και να προσευχόμαστε για τους άλλους πιο πολύ από ό,τι για μας τους ίδιους. Για την προσευχή που γίνεται για τους άλλους με βαθιά αγάπη, έλεγε ότι έχει μεγάλη πνευματική ωφέλεια. Χαριτώνει τον προσευχόμενο, αλλά χαριτώνει και εκείνον για τον οποίο προσεύχεται. Του φέρνει τη χάρη του Θεού. Όταν προσευχόμαστε με μεγάλη αγάπη για κάποιον αδελφό, τότε τα κύματα της αγάπης πηγαίνουν και τον επηρεάζουν και δημιουργείται γύρω του μια ασπίδα προστασίας που τον οδηγεί προς το αγαθό. Και για όποιον μας κατηγορεί, συμβούλευε να προσευχόμαστε και να λέμε «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με» και όχι «ελέησέ τον», και τότε ζητούμε το έλεος του Θεού για όλο τον κόσμο και για εκείνον τον άνθρωπο που μας κατηγορεί και για όποιον είναι αδύνατο στην ψυχή και δεν μπορεί να βρίσκει τη χαρά να προχωρεί, αλλά μένει σε κατηγορίες και συκοφαντίες. Ιδιαίτερα τόνιζε ο Γέροντας Πορφύριος τη δύναμη της προσευχής των μοναχών. Με τη θερμή και καθαρή ζωή, έλεγε, κυρίως με την προσευχή, οι ασκητές βοηθούν την Εκκλησία. Να ποια είναι η σημασία της προσευχής του μοναχού. Είναι στο κελί του μόνος, αλλά τα κύματα της προσευχής του φτάνουν σε όλους τους ανθρώπους, όσο και αν είναι μακριά. Και με την προσευχή ο μοναχός συμμετέχει σε όλα τα προβλήματα των ανθρώπων και μπορεί να κάνει και θαύματα. Όμως ο Γέροντας διευκρίνησε σε αυτό το σημείο ότι η οδύνη του κόσμου μπορεί να προσεγγίζεται και να θεραπεύεται από ψυχές μοναχών που είναι ελεύθερες από συναισθήματα αρνητικά. Ο παραμικρός γογγισμός κατά του πλησίων μέσα στο μοναστήρι μας ή οπουδήποτε, έλεγε, επηρεάζει την ψυχή σας και δεν μπορείτε να προσευχηθείτε. Το Πνεύμα το Άγιο, όταν βρίσκει έτσι την ψυχή, δεν τολμάει να πλησιάσει. Για το Γέροντα Πορφύριο, η αγάπη είναι αδιάζευτα αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Η αγάπη στο Χριστό, έλεγε, δεν έχει όρια, το ίδιο και η αγάπη προς τον πλησίον. Ένα είναι το ζητούμενο στη ζωή μας, η αγάπη, η λατρεία στο Χριστό και η αγάπη στους συνανθρώπους μας. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στο Θεό αν δεν περάσει από τους ανθρώπους, γιατί ο μη αγαπών των αδελφών αυτού ον εώρα και των Θεών ον ούχα εώρα και πως δύναται αγαπά. Η λειτουργική και ευχαριστιακή ζωή αποτελεί ζωντανή εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας μας σε κάθε τόπο και εποχή. Μέσα από την αναφορά στο Θεό, όχι μόνο της προσωπικής τους ύπαρξης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο ανοίγω την ψυχή μου να δεχτεί τον Κύριο και προσεύχομαι για σας, έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, για τον άλλο, για όλη την Εκκλησία. Αυτό να κάνετε κι εσείς. Βεβαίωνε και επιβεβαίωνε δια τον χαρισματικό του ενεργειών ότι όταν η ψυχή μας είναι αγιασμένη, ακτινοβολεί το καλό και ότι κανείς δεν μπορεί να γίνεται Άγιος πολεμώντας το κακό. Δεν γίνεστε Άγιοι κυνηγώντας το κακό. Μη καταπιάνεστε με την εκδίωξη του κακού. Και βεβαίωνε με την πνευματική του εμπειρία ότι όταν πολεμούμε με οργή ακόμα και τους εχθρούς της πίστεως, εκδιώκεται η χάρη του Θεού από την ψυχή μας. Ο ίδιος βίωνε υπαρξιακά την έννοια της αντιβίας. Δίδασκε να νικούμε το κακό με το καλό, πρεσβεύοντας ότι η λύση σε κάθε δυσκολία και πειρασμό είναι το να στραφεί ο άνθρωπος στο Χριστό, στην αγάπη και στο φως του. Αυτό το φως
μπάδευσή του διώχνει τα σκοτάδια, όχι οι υπάλληλοι κατά του σκοταδιού. Ο Χριστός έλεγε θα μεταποιήσει τα πάντα μέσα μας, θα φέρει την ειρήνη, τη χαρά, την ταπείνωση, την αγάπη, την προσευχή, την ανάταση. Η χάρη του Θεού θα ανακαινήσει τη ζωή μας. Χωρίς τον Χριστό είναι αδύνατο να αποδεσμευτούμε από τα πάθη. Αν στραφούμε σε Αυτόν με πόθο, με λαχτάρα, με αφοσίωση, με έρωτα, ο Χριστός θα μας δώσει τα πάντα. Με αυτό το πνεύμα ο Γέροντας αντιμετώπιζε και τη λήξη της επίγειας ζωής. Έλεγε στην Εκκλησία δεν υπάρχει θάνατος, όταν μας συνδέει ο Χριστός αποστάσεις δεν υπάρχουν. Ο θάνατος είναι μία γέφυρα που θα μας πάει στο Χριστό. Αυτή την αφοβία της ασθενείας και του θανάτου τη ζήσαμε και στο πρόσωπο της μακαριστής Γερόντισσας Θεοζέμνης, που πήγαινε στα νοσοκομεία για δική της θεραπεία και ξέχναγε πού τη θυμόταν, αν πόνε, για να ρωτήσει τον γιατρό. Και μαζευόντουσαν γύρω της άνθρωποι, πώς το μάθαιναν, και τους παρηγορούσε και τους έπειθε να μην φοβούνται και να έχουν χαρά για την, και προσδοκία για την αιωνιότητα. Οι Άγιοι προσβλέπουν στη μέλουσα μακαριότητα, γι' αυτό μπορούν να μεταποιούν το δικό τους πόνο σε κατανόηση του πλησίον. Αισθάνονται και κατανοούν τον πόνο και την αγωνία του ξένου, του μετανάστη, του ανυπόλοιπτου ανθρώπου, αλλά και του κάθε αποπροσανατολισμένου νέου που στερείται νόημα ζωής και καταφεύγει σε υποκατάστατα ψυχικής εφορίας και πρόσχερης δύναμης. Οι Άγιοι βλέπουν σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο υπολογίσιμη αξία. Δεν περιφρονούν κανένα και προσπαθούν να μπαίνουν στη θέση όλων. Και ο Γέροντας Πορφύριος παρακινούσε να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και άλλοι. Είναι λάθος να ζητούμε να σωθούμε οι ίδιοι. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία, αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φεύγει κανείς από τον κόσμο, να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, σε μια συνεχή σχέση αγάπης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο, να ενωθούμε όλοι σαν ένας άνθρωπος σε Θεό. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια θρησκεία. Είμαστε ένα ακόμα και με τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Με αυτό το ίδιο πνεύμα της συνδιαλλαγής και της αλληλοπεριχώρησης εκλάμβανε ο Γιώργος Πορφύριος και την Ιεραποστολή. Έλεγε στην Ιεραποστολική μας προσπάθεια να υπάρχει λεπτός τρόπος, λίγα λόγια. Η καλύτερη Ιεραποστολή γίνεται με το καλό μας παράδειγμα, την αγάπη, την πραότητα, την κατανόηση για τη δυσκολία και την αμαρτία του άλλου. Και υπογράμμιζε ότι η χάρη του Θεού, χωρίς να εκβιάζει κανένα, έχει τρόπους να σώσει και τους πλέον πλανημένους, και ότι εμείς πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία με πνευματικό τρόπο. Δηλαδή να μην προσβάλλουμε, ούτε να ερεθίζουμε ή να επιτιμούμε κανένα. Μέσα σε αυτό το πνεύμα οραματιζόταν ο Γέροντας και το μοναστήρι πρωτίστως ως τόπο λειτουργικής ζωής και προσευχής, αλλά και καταφυγής και παρηγορίας όλων των ανθρώπων. Όνειρό μου παλιό, έλεγε, ήταν να φτιάξω ένα μοναστήρι, ήταν ένα πνευματικό εργαστήριο όπου θα αγιάζονται και θα καλλιεργούνται οι ψυχές και θα δοξάζουν το όνομα του Θεού και θα καταφεύγουν πονεμένοι και ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Για ενίσχυση, παρηγορία και θεραπεία, το μοναστήρι πρέπει με τα φόβου Θεού να δέχεται τις ψυχές και να εμπνέει όχι κυρίως με τη διδασκαλία, αλλά με την προσευχή και το παράδειγμα. Αλλά αυτό είναι πολύ λεπτό πράγμα. Και αυτό δίδασκε σε όλους όσους πηγαίναμε, ασχέτως αν δεν καταλαβαίναμε. Ο Όσιος Γέροντας Πορφύριος, όπως όλοι οι Άγιοι, βίωσε και μετέδωσε την ασκητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη θεοπτία και την νηπτική εμπορία, ως διαρκής προσπάθεια υπέρβασης του ατομισμού και συνειδητοποίηση της καθολικής αλήθειας της Εκκλησίας. Διότι η ασκητική ζωή στην τέλεια μορφή της είναι η υπέρβαση του εγωκεντρισμού των παθών,
όταν ο μοναχός και ο κάθε πιστός, απαλλαγμένος από ατομικές επιδιώξεις και θελήματα, ασκείται ως άνθρωπος του οποίου η ατομική συνείδηση έχει προσλάβει και αφομοιώσει την καθολική συνείδηση της Εκκλησίας. Στη σύγχρονη ιδωλολατρική εποχή που ζούμε, ο αλόγιστος ατομισμός και η απαξίωση του ανθρώπινου προσώπου οδηγεί στην αδιαφορία για την ποιότητα της ζωής επί της γης, με συνέπεια και την άρνηση της αιωνιότητας. Για το λόγο αυτό, η ασκητική και νηπτική παράδοση, όπως εκφράζεται μέσα από το διαχρονικό βίωμα των Αγίων της Εκκλησίας μας, καλείται και στις ημέρες μας να δώσει νόημα ζωής, όχι ως φιλοσοφία και θεωρία περασμένων εποχών, αλλά ως σύγχρονη δυναμική βιωτή. Η μοναχική ζωή δεν αποτελεί απλώς ένα ιδανικό ή ένα όραμα και παράδειγμα ζωής για κάποιους που έχουν ιδιαίτερες πνευματικές αναζητήσεις. Όταν βιώνεται στην αληθινή εσχατολογική της διάσταση, γίνεται μαρτύριο και μαρτυρία για τους εν κόσμο αδελφούς και μέσω αυτής φανερώνεται μία οδός στην ζωή της Εκκλησίας, η οποία αποτελεί πρόγευση της χαράς της μέλουσας βασιλείας. Συγχωρέστε με. Ναι, ευχαριστήσουμε τη Γερόντισσα Θεοξένη για την ωραία της εισήγηση. Μας είπε σε αυτή ότι ο μοναχός έχει μόνωση, αλλά όχι απομόνωση. Έχει κοινωνία με τον Θεό, θεοκοινωνία κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Είναι ως νεκρός και ότι οι χαρισματούχοι γέροντες ζουν όλων των πόνων των ανθρώπων. Η αγιότητα υπάρχει και σήμερα. Οι μοναχοί ζουν μυστικά την ησυχαστική ζωή και ως κύριο παράδειγμα παρουσίασε τον μακαριστό και χαριτωμένο γέροντα Πορφύριο, ο οποίος αγαπούσε πολύ Θεό και άνθρωπο και γι' αυτό προσευχόταν για όλους, πιο πολύ για τους άλλους, και η προσευχή του πράγματι θαυματουργούσε. Αναμφίβολα και αναμφισβήτα δεν υπάρχει ατομική σωτηρία μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και έχουμε και μια άλλη ιεραποστολή δια του παραδείγματος και δια της προσευχής. Απόστολος εκεί στην καθολική του επιστολή λέει «αντέχεστε των ασθενών». Έτσι δεν λέει κάπου. Αν το παραλλάξει κανείς λίγο και στους τρεις εισηγητάς μπορεί να πει «αντέχεστε των προσκυνητών». Δηλαδή αυτό είναι αληθές. Στα μοναστήρια συμβαίνουν το εξής. Ή θα βρεθεί ένας αρχοντάρης που θα είναι διαχειριτικότατος, θα μιλάει, θα υποδέχει τους προσκυνητές, ξέρω εγώ τι, ή θα βρεθεί κάποιος που θα τους πει «εδώ είναι το δωμάτιό σας, 3 η ώρα είναι το φαγητό, στις 8 η ώρα είναι η ακολουθία». Ναι, έχω τύχει αρκετές φορές να μου κάνουν παράπονα ότι πήγαμε στο Άγιον Όρος και μας βάλανε σε ένα κελί, μας είπαν 8 η ώρα είναι η ακολουθία, ξέρω εγώ από τι ώρα είναι, 4 η ώρα, το φαγητό 12 η ώρα. Λέω «δεν μιλήσατε, δεν μας πλησίασε κανείς». Δεν μας πλησίασε, λέει κανείς, να μας πει ένα λόγο. Και βέβαια οι αρχοντάριδες έχουν δίκιο, γιατί πάνε εκεί οι άνθρωποι με πολλές ιδιοτροπίες. Εγώ έτυχα δύο φορές για να κάνω και ένα διάλειμμα, πώς λένε στα τηλεοπτικά, διαφημίσεις, έτσι από τα πολλά. Λοιπόν, έτυχα μια φορά που έλεγε στον αρχοντάρι «θέλω πατάτες τηγανητές». Και του έλεγε εκείνος «δεν έχουν πατάτες τηγανητές, έχουμε κρυθαράκι». «Όχι, θέλω πατάτες τηγανητές», του έλεγε. Στο μοναστήρι του Αγίου Όρους, στην Ιβύρου μια φορά. Παλιά, παλιά. Και άλλη μια φορά του ζητούσε από τις καριές. Τότε ήταν άρρωστος και θέλει να φάει πατάτες. Ναι, δεν ξέρω. Τότε τα διαμονητήρια τα βγάζαν στην κοινότητα και θυμάμαι βγαίνοντας έξω, και εγώ νεαρός ήμουν τότε, λέει
λέει ένας έναν γέροντα μοναχό, ένα ταξί παρακαλώ. Λέει, δεν έχουμε λέει ταξί εδώ πέρα. Ένα ταξί λέει να με πάει στην Ιβύρον. Λέει, δεν έχουμε λέει οι άνθρωποι μου. Πώς θα πάω λέει, με τα πόδια. Με τα πόδια θα πάω. Ο καημένος ο μοναχός με την διακρίνουσα έτσι, ευσέβειά του βλάβε, για την αγάπη της Παναγίας θα πας με τα πόδια. Και τον ακούω που έλεγε. Μονολογούσε, έφευγε και έλεγε, άμα θέλω να αυτοκτονήσω, εδώ θα έρθω. Καταλάβατε, λοιπόν. Έχει ιδιοτροπίες πάρα πολλές. Ο Αρχοντάρης, εγώ έτσι πιστεύω ότι ο Αρχοντάρης είναι από τα πιο δύσκολα διακονήματα. Μπορεί και να ωφελήσει πάρα πολύ, αν είναι και στριμμένο άντερο λίγο, μπορεί να βλάψει κιόλας. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό και πρέπει τα μοναστήρια μας, όχι μόνο στο Άγιον Όρος και έξω από το Άγιον Όρος, να βάζουν έτσι ανθρώπους, ούτε να έχουν το χάρισμα της φλιαρίας, αλλά ούτε και να είναι και μουγκοθόδοροι. Δηλαδή να λένε κανένα λόγο έτσι στους ανθρώπους, να ωφελούνται. Σεβασμιότατε, εσείς έχετε ένα καλό έξω στον κόσμο. Έρχονται υποσκυνητές. Ναι. Τους δίνετε έναν καφέ και ένα κουλουράκι και τους εξαποστέλλετε. Τους λέτε πέντε λόγια. Εμείς εκεί τους φιλοξενούμε. Μην το τους τρώνουμε στρώματα. Και εδώ έρχονται στη Μητρόπολη και όταν ήμουν ακόμη στα σπίτια έξω και όχι στη Μητρόπολη, λέει στις 9 η ώρα το βράδυ, 10 η ώρα, τα ζούσε και η μητέρα μου. Λέω ήρθες, έχεις κάποια. Όχι, ήθελα να περάσω την ώρα μου. Λέω 10 η ώρα τη νύχτα. Ναι. Ή ένας άλλος ερχόταν και μου έλεγε σε ποιο βαθμό αρετής έχω φτάσει. Ναι, κάθε τόσο και λιγάκι. Δηλαδή και έξω είναι, δεν είναι μόνο μέσα, και έξω. Γι' αυτό και χρειάζεται, νομίζω, αυτά που είπατε, γιατί εγώ έχω έρθει πολλές φορές στο μοναστήρι σας και τα έχω έτσι δει και τα έχω απολαύσει, αλλά και γερώτησα και εκεί και σε εσάς δεν έχω έρθει, αλλά από ό,τι άκουσα και εσείς τα ίδια κάνετε, δηλαδή φιλοξενείτε πολύ κόσμο. Χρειάζεται ο Αρχοντάρης να είναι ένα πρόσωπο που να έχει γι' αυτό να παραλάσει την αυτή του, την προτροπή του Αποστόλου. Αντέχεστε των προσκυνητών. Δηλαδή να έχει το κουράγιο, τις ιδιοτροπίες των ανθρώπων να τις υπομένει και προπαντός εκ των εναντίων τα εναντία να κατασκευάζει, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει ο Θεός έχει την ιδιότητα εκ των εναντίων τα εναντία κατασκευάζει. Δηλαδή από τα αντίθετα βγάζει τα αντίθετα. Άμα είναι λίγο έτσι διακριτικός και άνθρωπος του Θεού και αρετής άνθρωπος, ο άλλος που καταλαβαίνει τι είναι και μπορεί να τον ωφελήσει. Ο Άγιος Βατουπεδίου έχει το λόγο. Τι είναι. Επ' αυτόν που είπε ο Σεβασμιώτης. Τι είναι από σήμερα. Προσπαθούμε, δεν είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια. Κι εγώ σαν λαϊκός που πήγαινα στο Άγιον Όρος, έβλεπα μερικούς αρχοντάρατες που ήταν λίγο απότομοι. Και δεν μου άρεσε να σας πω. Δηλαδή, και ο λόγος που ήταν λίγο απότομη ήταν γιατί κουράζονταν πάρα πολύ από τον κόσμο. Πάντως γίνεται μια προσπάθεια να τους καλεδεχόμαστε και αυτούς τους ιδιότροπους. Τώρα ότι η ιδιοτροπία είναι ότι θέλουν όλοι μόνοι τους. Ό,τι λοχαρίζει ο φίλος μου κλπ. Πώς θα βρίσκουμε, είναι κανένα ξενοδοχείο 5 αστέρων. Ασχέτως αν μας είπαν όμως ότι είμαι 5 αστέρων. Ναι, θέλω να πω ότι είναι δύσκολο, αλλά πάντως βρίσκουν πάρα πολύ ωφέλη οι προσκυνητές από το Άγιον Όρος. Πάρα πολύ ωφέλη. Πράγματι είναι ένα θέμα αυτό της φιλοξενίας και όπως φύγει χρειάζεται μία διάκριση και οι προσκυνητές να είναι προσκυνητές, δηλαδή να καταλαβαίνουν ότι εκεί δεν είναι ούτε ξενοδοχείο ούτε σπίτι τους, δεν μπορούν να έχουν απαιτήσεις, πρέπει κατά το δυνατόν να μπουν στο πνεύμα της μονής και στην τάξη της μονής. Και οπωσδήποτε χρειάζεται ένα μέτρο και μία διάκριση. Ούτε ο Αρχοντάρης μπορεί με τον καθένα να πιάνει ατέλειωτες συζητήσεις, αλλά ούτε και να κινείται σαν ρομπότ με τυποποιημένες εκφράσεις. Καλύτερα να πάρει ένα άλλο διακόνημα στη βιβλιοθήκη, να μην είναι Αρχοντάρης. Μερικές φορές βέβαια επίτηδες τους βάζουν εκεί για να απαλλάσσονται από τα περιτά. Εμένα με πήρε τηλέφωνο μια φορά ένας κύριος. Λέει, πάτερ θα έρθω λέει, να σας κάνω λίγο παρέα. Λέω, δεν έρθετε, δεν έχουμε μοναξιά. Λέω, αλλά θέλω να ήρθε, καθίσαμε, ήταν μεσημέρι, ήταν ησυχία εκεί στο μπαλκόνι. Περισσότερο τον άκουγα, δεν μίλησα πολύ. Περίπου 2 ώρες. Συνέχεια μου έλεγε, είχε κάτι προβλήματα, αλλά ξέρετε,
Οι άνθρωποι τους νοιάζει τώρα αν θα περάσει το παιδί τους στο μάθημα ή αν θα πέσει ο πυρετός, παρά αν θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Τέλος πάντων, ζήτημα αν είπα τρία ναι και δύο όχι. Έλεγε κατάσχετα. Έφυγε, μου λέει, σας ευχαριστώ για τα χρυσά σας λόγια. Δεν είπα τίποτα. Την άλλη μέρα με πήρε ένας φίλος του. Μου λέει, τι του έκανες, λέει, ενθουσιάστηκε. Λέω, τον άκουσα. Αυτό είναι, μου λέει, εμείς τον βαριόμαστε, λέει. Τον άκουσες, λέει, και χάρηκε. Πρώτη φορά τον άκουσε άνθρωπος, λέει. Μερικές φορές έτσι είναι. Οι άνθρωποι θέλουν για να τους ακούσουμε. Θέλει υπομονή. Και γνωρίζετε αυτό το γνωστό λόγιο, να αστείο, αλλά είναι σοβαρό. Είπανε στην Καμίλα, πιο καλά τι είναι, η ανηφόρα ή η κατηφόρα. Λέει η Καμίλα, χάθηκε το ίσωμα. Λοιπόν, το ίσωμα, το μέτρο. Υπάρχει ερώτηση, άλλη παρακαλώ. Ελήθησαν οι απορίες, ωραία, ευχάριστο αυτό. Τότε να πάμε στα πορίσματα. Συνελθώντες στην αίθουσα του Ιερούς Χαστηρίου του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Κουφαλίων, της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, με εκπροσώπους 50 ανδρικών και γυναικείων μονών, κυρίως της Βορείου Ελλάδος, βάσει των περιλήψεων των εισηγητών, έχουμε τα εξής βασικά πορίσματα. Θεμέλιο της σωτηρίας μας είναι η ταπείνωση. Την ταπείνωση ενεδύθη ο Κύριος και Θεός μας, ο οποίος έκλεινε ουρανούς και κατέβη. Την ταπείνωση βίωσαν όλοι οι Άγιοι Του. Την ταπείνωση ο Θεός ζητάει από κάθε μαθητή Του, δίνοντας υπόδειγμα τον ίδιο τον εαυτό Του. Γι' αυτό και η οδός του μοναχισμού, ο οποίος αποτελεί κατ' ουσίαν οδόν του Ευαγγελίου, δεν είναι παρά οδός ταπεινώσεως. Ο μοναχός βιώνει την ταπείνωση ως ανέκφραστο μυστήριο και χάρη. Η βίωση της ταπεινώσεως δεν εκφράζεται τόσο από τις ταπεινολογίες, όσο από την ειλικρινή αυτομεμψία, την αποφυγή της κατακρίσεως και την εν χαρά αποδοχή των προσβολών και ύβρων από τον πλησίον. Η ταπείνωση κατά τους πατέρες είναι η λάσπη που συνδέει και συγκρατεί όλο το οικοδόμημα των αρετών. Δίχως αυτήν δεν νοείται αρετή. Αποκτάται χάρη τη Θεού δια της υπακοής, του πνευματικού πένθους, της περιφρονήσεως της κοσμικής δόξης και των επένων, της υπομονής της θλίψης, της αυτογνωσίας, της προσευχής, της ακτιμοσύνης, της ξενιτίας και της αποφυγής, της παρησίας και της πολυλογίας. Της ταπεινώσεως έμπειρος εργάτης, ο μακαριστός ιερομόναχος Δαμασκηνός, ο πνευματικός της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μακρινού, μέσα από την πείρα του αναδείχθηκε άριστος διδάσκαλος της μοναχικής πολιτείας. Θεωρούσε θεμελιώδη την ορθή εκκλησιολογική τοποθέτηση των μοναχών και την εξάρτησή τους από τον Επίσκοπο. Τόνιζε την αξία της κοινοβιακής ζωής. Δίδασκε ότι ο ηγούμενος είναι εις τύπων Χριστού και στο πρόσωπό του ενώνεται όλη η αδελφότητα. Η υπακοή, η ξενιτία και η αγάπη, έλεγε, είναι θεμέλιο και βασική προϋπόθεση για την πνευματική τελείωση του μοναχού. Ως έργο και αποστολή του μοναχού προέβαλε την προσευχή υπέρ όλου του κόσμου. Γι' αυτό και άξονα της μοναχικής ζωής θεωρούσε τη Θεία Λειτουργία, δια της οποίας σώζεται η Οικουμένη. Η προσφορά του μοναχισμού στον κόσμο έγκυται επίσης στο ότι ο μοναχισμός, μη συστοιχούμενος με το αμαρτωλό πνεύμα του κόσμου, πορεύεται στην οδό της Θείας Αγάπης και της απαλλαγής από τα πάθη και την προσκόλληση στη γη. Έτσι καθίσταται για τον κόσμο αλάνθαστος οδοδείκτης προς τον Θεό, διδάσκοντάς τον ότι ο Χριστός είναι η υπέρτατη αλήθεια. Την αλήθεια και σωτηρία μπορεί να βρει ο κόσμος μόνο μέσα στην Εκκλησία. Η χριστιανική ζωή αποτελεί μίμηση του Χριστού. Η μίμηση του Χριστού βιώνεται με την τήρηση των εντολών του και την ασκητική πράξη της καθάρσεως από τα πάθη και της θείας ελάμψεως και επίσης ότι έχει ανυπολόγιστη αξία ο σεβασμός της ελευθερίας του ανθρωπίνου προσώπου. Επιπλέον οι ιερές μονές αποτελούν πηγές αγιασμού των εγγύς και των μακράν.
Ως ιερά καθιδρύματα αγιάζουν τον χώρο και την περιοχή στην οποία βρίσκονται και ως τόποι προσευχής, θείας λατρείας και ιεράς αθλήσεως των ψυχών μεταδίδουν μυστικό στην πνευματική ζωή δια της χάριτος του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων. Αποτελούν φως και πρότυπο για τους κοσμικούς ανθρώπους. Ο προσωπικός αγιασμός του μοναχού με τη ζωή της προσευχής και της ενυπακοή ασκήσεως είναι τα ισχυρότερα κίνητρα για τον κόσμο, ώστε να αναμορφώνεται συνεχώς και να μορφώνει μέσα του κάθε άνθρωπος νουν Χριστού. Αναπόσπαστο στοιχείο της μοναχικής ζωής είναι η φιλοξενία, χαρακτηριστικό δε παράδειγμα, αλλά και υπόδειγμα φιλοξενίας αποτελούν τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Ο πυλωρός, ο αρχοντάρης, το πρόσωπο του προσκυνητού, δεν βλέπει έναν άνθρωπο, βλέπει τον Θεό. Γι' αυτό τον διακονεί με χαρά, με προσευχή, με ταπείνωση, με ανιδιοτελή αγάπη και μάλιστα δωρεάν, διότι αυτό είναι το θέλημα της οικοδέσποινας του Άθω, της κυρίας Θεοτόκου. Οι προσκυνητές, προσκυνώντας τα Άγια Λείψανα και τις Άγιες Εικόνες, μετέχοντας στις ακολουθίες και τις προσευχές, εξομολογούμενοι και κοινωνώντας τα άχραντα μυστήρια και ακόμη επικοινωνώντας με τους πατέρες και δεχόμενοι τον παρακλητικό, εμπειρικό και πατερικό λόγο τους, αλλοιώνονται θετικά, μετανοούν, ανακοινίζονται εν Χριστώ Ιησού. Περισσότερα απ' όλα όμως και οι προσκυνητές και όλος ο κόσμος ωφελούνται από τον αγιασμό των μοναχών. Όσο περισσότερο αγιάζονται οι μοναχοί μέσα στο μοναστήρι, τόσο περισσότερο θεραπεύονται και αγιάζονται και οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό μόλον ότι ο μοναχός έχει διαλέξει να ζει σε εσωτερική μόνωση προκειμένου να ενωθεί με τον Χριστό, ταυτόχρονα αυτός ο πάντων χωριστής είναι και πάση συνειρμοσμένος και τούτο διότι καλείται ανά πάσα στιγμή να κατανοεί την αδυναμία και την πτώση του αδελφού, καθώς επίσης να βιώνει την οδύνη του κόσμου και τη θλίψη για την πανανθρώπινη αμαρτία. Διαχρονική κλίση του μοναχισμού είναι η μαρτυρία της μέλουσας βασιλείας. Υπάρχουν αναρρύθμιτα παραδείγματα Αγίων μοναχών και ασκητών που έζησαν σε όλες τις εποχές μέχρι και τις ημέρες μας, οι οποίοι αρνήθηκαν τη λογική του κόσμου, καθάρθηκαν από τα πάθη με την υπτική ζωή και δια της χάριτος του Θεού ευεργέτησαν με τις προσευχές τους τον κόσμο. Αλλά και η ζωή τους ακόμη έγινε μαρτύριο και μαρτυρία για τους εν κόσμο αδελφούς, μεταδίδοντας μεταφυσική πίστη, δύναμη, ελπίδα και αγωνιστικότητα. Αυτή η κλίση του μοναχισμού πραγματώθηκε με τρόπο θαυμαστό και στη ζωή του σύγχρονου οσίου γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, που με απλότητα και ταπείνωση αγάπησε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, απέκτησε βαθιά γνώση της ανθρώπινης ψυχής και με το χάρισμα που του έδωσε ο Θεός έγινε θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Οι μοναχοί λοιπόν, μολονότι απομακρύνονται τοπικά από τον κόσμο, πνευματικά δια της καθάρσεως των παθών τους και της ενώσεως με τον Θεό των απάντων, πλησιάζουν τον εντοκόσμο άνθρωπο όσο κανείς άλλος και με τρόπο θεϊκό τον ευεργετούν, συντελώντας δια της Θείας Χάριτος στη θεραπεία, τον αγιασμό και τη θέωσή του. Εγκρίνονται τα πορίσματα. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και για την ανάθεση της Προεδρίας, Σεβασμιότατε. Τώρα έχετε το λόγο να κλείσετε την ημερίδα και μετά τους λόγους του Σεβασμιωτάτου να περάσουν όλοι, να τους επιδώσει ένα αναμνηστικό και να μεταβούμε στην Τράπεζα της Μονής για το γεύμα, όπου είναι όλοι προσκεκλημένοι. Όλα τα καλά τέλος έχει. Λοιπόν, και εμείς με τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τελειώσουμε αυτή τη δεύτερη μοναχική μας ημερίδα. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω πάλι τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες, τον Άγιο Φλωρίνης κύριο Θεόκριτον, τον Κεντρώας Αφρικής κύριο Νικηφόρον,
των Άγιους Διχνών. Τους παίρνω με τη σειρά εδώ, να μην κάνω και κανένα λάθος ο προηγουμένος. Κύριο Ιερόθεο, τον Άγιο Κιλκισίου, κύριο Εμμανουήλ, και τον προεδρεύσαντα στην πρώτη συνεδρία, Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Σιατής, κύριο Παύλο. Να ευχαριστήσω και όλους τους εισηγητές, την ξυνορίδα των μακρίνων μοναχών, μετά την γερόντισσα Θεοξένη, τον πατέρα και τους δύο Εφραίμ, έτσι, και εκεί η ξυνοδιάδα των αυτών, και τον πατέρα κάποιος άλλος ήταν. Τον πατέρα Χριστόδουλο. Τον πατέρα Χριστόδουλο, μάλιστα. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γερόντισσα της Μονής, η οποία τώρα πολλές ημέρες μαζί με τη συνοδεία της κατέβαλε πολλούς κόπους για την άρτια έτσι διοργάνωση της ημερίδος. Αυτή βάσταξε το μεγαλύτερο βάρος της ημερίδος και τον καύσωνά της. Ναι, μαζί με τις αδελφές από μέρες πολλές, ήδη από 2 μηνών και πλέον είχαμε κανονίσει εδώ, είχαμε κάνει συναντήσεις, και αυτή βάσταξε το βάρος και τον καύσωνα της ημέρας. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω και να της ευχηθώ ο Θεός να της δώσει πολλά χρόνια να επιμένει την αδελφότητα αυτή. Επίσης να ευχαριστήσω και όλους τους ηγουμένους, ιερομονάχους, γερόντισες, ηγουμένισες με τις υποτακτικές της και όσους παρακολούθησαν την ημερίδα αυτή. Και ιδιαίτερως να ευχαριστήσω τον πατέρα Μωυσή, ο οποίος συντόνισε γενικότερα την ημερίδα αυτή. Θα ήθελα να σας πω ότι παρόλο που συναντήσαμε μερικές δυσκολίες για την ημερίδα αυτή, δεν είναι ανάγκη το να σας πω, δεν χρειάζεται κιόλας, αλλά λέω ότι δεν ήταν και τόσο αυτό. Μετά από 2 χρόνια θα την ξανακάνουμε πάλι, εάν θέλετε κι εσείς. Ναι, λέμε να την ξανακάνουμε, έτσι. Ορίστε. Εγκρίνεται, ωραία. Σας περιμένουμε μετά από 2 χρόνια, θα σας ειδοποιήσουμε. Με άλλους βέβαια εισηγητάς, αλλά η παρουσία όλων σας είναι αναγκαία.